Πολύ πολύ καλημέρα σας ή καλησπέρα σας πικάκια μου. Βρισκόμαστε στο σχολείο, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα και σας παίρνω πλάνα από το χάλια καιρό της Ρόδου. Κατάφερε όμως τελικά το πλανητάριο να έρθει. Βλέπουμε το φορητό πλανητάριο το οποίο μας ήρθε από τα αγαπημένα Ιωάννινα, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, γαλαξίες, τους πλανήτες κτλ. Σας έχω πάρει εδώ τις πληροφορίες από την κλούβα του υπεύθυνου, οπότε εύχομαι να περάσουν πάρα πολύ καλά τα παιδάκια μας. Πολύ πολύ καλημέρα σπικάκια μου, τι μου κάνετε, πολύ καλή σας εβδομάδα, για μένα σήμερα Δευτέρα, δεν ξέρω αν θα προλάβει να μονταριστεί το βίντεο και να το δείτε σήμερα. Έφερα τη μικρή μου στο σχολείο. Σήμερα τα παιδιά θα παρακολουθήσουν το φορητό πλανητάριο και ήταν πάρα πολύ χαρούμενα, οπότε τώρα αναχωρώ από το σχολείο, θέλω να πάω στο κέντρο υγείας να κλείσω τα ραντεβού μου με τους γιατρούς, γιατί αυτοί οι πονοκεφάλοι παιδιά δεν περνάνε για κάποιο λόγο, με πιάνουν σποραδικά και θέλω να πάω να κλείσω τα ραντεβού μου. Ναι, μπορεί να είναι και από τα απλά συμπτώματα ορμονολογικά ή προεμινόπαυσης και τα λοιπά, γιατί ξέρουμε ότι τα συμπτώματα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και 10 χρόνια πριν. Λοιπόν, οπότε είναι εις γνώση μου ότι ίσως να είναι και αυτό, αλλά φύλλα τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Ο καιρός ακόμα πιο σκατένιος από χτες. Φυσάει, έχει συννεφιά, φαίνεται ότι θα βρέξει, αλλά σαν να το ζορίζει λιγάκι. Θα το δούμε και μετά θα επιστρέψω στο σπίτι, θα κάνω κάποια ψώνια και θα επιστρέψω στο σπίτι και να κάνουμε ό,τι συνήθως κάνουν οι νοικοκυρές. Λοιπόν, έφυγα από το κέντρο υγείας. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κέντρο υγείας, το κέντρο υγείας Ρόδου. Έχει μέσα μέχρι και φυσικοθεραπευτήριο. Έχει πνευμονολόγο, καρδιολόγο, αρκετούς παθολόγους, ακτινοδιαγνώστη, ορθοπαιδικό, οφθαλμίατρο, αν δεν κάνω λάθος, και οδοντίατρο για μέχρι 13 ετών. Όσον αφορά τα παιδιά, παιδιά και να τα απαιτείτε τα δικαιώματά σας όταν είστε ασφαλισμένοι, γιατί είναι αμαρτία να πληρώνουμε τόσα λεφτά στους εξωτερικούς γιατρούς. Όλοι ξέρουμε ότι βάζουμε το χέρι στη τσέπη όταν πάμε σε εξωτερικό γιατρό, ίσως θεωρώντας ότι θα μας δει καλύτερα. Έχω ξαναβρεθεί εδώ στον καρδιολόγο και στον πνευμονολόγο. Ο καρδιολόγος μάλιστα με έστειλε για να κάνω το τεστ κοπόσεως στην Euromedica, όταν μου έγραψε το τεστ κοπόσεως να πάω να κάνω το τρίπλεξ μου, γιατί είμαστε σε μια ηλικία που αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται, και πήγα στη Euromedica, έκλεισα το ραντεβού μου και σας πληροφορώ ότι πλήρωσα 12 ευρώ και όχι το 50 όταν είχα πάει έξω άλλη φορά να κάνω το τρίπλεξ σε καρδιολόγο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορείς να γλιτώσεις και το χρήμα για την υγεία σου, γιατί μπορεί ο καθένας να μην έχει ένα 50 να διαθέσει για να κάνει το τρίπλεξ. Λοιπόν, 19 του μήνα μου έχει κλείσει το ραντεβού. Η συγκεκριμένη παθολόγος είναι γυναίκα, γιατί τον δικό μου δεν μπορώ να τον βρω, οπότε άλλαξα προσωπικό γιατρό. Όσοι δεν ξέρετε, πρέπει να το κάνετε αυτό, να μπείτε μέσα μέσω gov και να κάνετε τον προσωπικό σας γιατρό κτλ. Anyway, ελπίζω να μην είμαι αδιάθετη 19 του μήνα. Να έρθω σε αυτή τη γιατρό που έχω ακούσει τα καλύτερα, να κάνω εξετάσεις αίματος και τα λοιπά. Η υγεία πάνω απ' όλα, η υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Ξέρετε την ιστορία μου, ξέρετε τι έχει στερηθεί το παιδί μου και εγώ, οπότε πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα ήθελα να έχει μέσα και ορειλά. Μας λείπει ορειλά από το κέντρο υγείας. Μακάρι να έρθει και ορειλά στο κέντρο υγείας. Ξεκινάει λοιπόν η μαμαδίστικη Δευτέρα. Επειδή φυσούσε έξω, ξαναβουρτσίζω τα μαλλιά μου και θα βάλω αυτό τη μάλινη κορδέλα και θα τα μαζέψω πίσω, γιατί έχω παρατηρήσει ότι με βοηθάει με τους πόνους να κρατάω το κεφάλι μου ζεστό και να μην φθύρονται και τα μαλλιά μου, εννοείται.
Και πάμε στην ζωή της μαμάς, που αλλού στην κουζίνα. Το έχω βάλει στο πολύ γρήγορο, για να ξέρετε ότι αυτά συνήθως κάνω το πρωί, χτες Κυριακή, οπότε αράξαμε οικογενειακώς μπροστά στην τηλεόραση, παίζαμε χαρτιά, κάναμε διάφορα, τρώγαμε, οπότε πρέπει σήμερα να μαζευτεί λίγο ο τόπος. Και ξεκινάω να βάζω τα πιάτα στη θέση τους από το πλυντήριο πιάτων και πάω έρχομαι. Το πανάκι, το μπλε που βλέπετε, εγώ το ποτίζω λίγο με ξύδι και μετά περνάω μια τα πιάτα μου και μια τα ποτήρια, τα μαχαιροπύρουμε και μετά τα βάζω στη θέση τους. Έτσι εμένα μου αρέσει να τακτοποιώ. Οπότε αυτό κάνω αυτή τη στιγμή, τακτοποιώ τα πιατικά μου, μετά θα μπουν μέσα τα άπλυτα, ό,τι έχω εκεί στο νεροχύτη και θα ξεκινήσω και τις μαγειρικές μου. Να μην μιλάω συνέχεια, να απολαύσετε και λίγο τη μουσική. Βλέπετε εκεί τα φύλλα στο παράθυρό μου, συγγνώμη που είναι λίγο σκοτεινό το βιντεάκι, αλλά δεν είχα που αλλού να στήσω το τρίποδο και άμα σας το στήσω ανάποδα δεν φαίνεται η κουζίνα μου, δεν φαίνεται το τι κάνω, οπότε όπως μπόρεσα σας το έστησα εκεί πέρα έτσι ώστε να δείτε τι κάνω. Βέβαια δεν βοηθάνε πάρα πολύ οι κουρτίνες μου που είναι πορτοκαλί, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κουράκιο νοικοκυρούλες, πάρα πολύ άθλος η κουζίνα. Έχω βάλει ρεβίθια στην χύτρα μου, αυτό σας έδειχνα, γιατί θέλω να κάνω μια ρεβίθο σαλάτα στην ουσία, το οποίο θα είναι το γεύμα μου. Βγήκα έξω για να φέρω το θυμαράκι μου μέσα, γιατί είναι πολύ άσχημος ο καιρός, το πότισα λίγο, το αφήνω ξανά στην άκρη, το φέρνω μέσα όταν είναι άσχημος ο καιρός. Συμμαζεύω το σαλόνι, γιατί η μικρή μου μια ζωή τραχανοποιείται και όπως είπαμε χτες Κυριακή όπου ήμασταν όλοι αραγμένοι εδώ, παίζαμε με τη μικρή, βλέπαμε τηλεόραση, διάφορα οικογενειακά και ήρθε η ώρα να συμμαζέψουμε. Αυτή τη στιγμή ακούτε το air fryer το οποίο τελείωσε, αν το ακούτε δεν ξέρω. Τελείωσε το γευματάκι, ψήθηκε το κοτοπουλάκι. Λοιπόν και συνεχίζω εδώ το σημάζεμα του σαλονιού στην ουσία και θα ξαναεπανέλθω αργότερα στην κουζίνα. Κάνω με ένα multi cleaner, περνάω το τραπέζι μου και από κάτω γιατί εμένα κάνει κούρμπα και μαζεύει σκουπίδια και στα πόδια. Ήρθα στο δωμάτιό μου να ανοίξω το παντζούρι, να ανοίξω λίγο το παράθυρο. Η μικρή είχε κοιμηθεί μαζί μου, οπότε παίρνω τα κουκλάκια της και τα μαξιλάρια της στο δικό της δωμάτιο ξανά. Θα επανέλθω να στρώσω το δικό μου κρεβάτι και μετά θα βάλω τα ρούχα που είναι για σιδέρωμα πάνω στο κρεβάτι μου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ σιδερώνω μόνο καθιστή, εντολές του γιατρού πολλά χρόνια τώρα, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και δεν υποφέρω, γιατί ο ορθοπαιδικός μου λέει ότι μας ρημάζουν τρία πράγματα, τα τρία σίγμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, σιδέρωμα, γιατί βάζουμε πίεση στη μέση αντί να βάζουμε λίγο στα χέρια, κουνάμε πάρα πολύ λάθος την μέση μας. Αυτή η μπλούζα δεν ήθελε σιδέρωμα, οπότε την κρεμάω στην ντουλάπα, αφήνω ανοιχτά να αεριστούν και οι ντουλάπες μου, φέρνω και το άλλο καλάθι. Από το ρούχο δεν γλιτώνεις ποτέ, είτε έχεις στεγνοτήριο είτε δεν έχεις, γενικώς ποτέ δεν γλιτώνεις. Ετοιμάζω, στείνω τη σιδερόστρα μου και συνεχίζω τις δουλειές μου. Θα πάω πίσω, μαζεύω εδώ το πιστολάκι μου που στέγνωσα χτες στα μαλλιά μου. Ακούω τη χύτρα, πάω να χαμηλώσω την φωτιά στη χύτρα, να τη βάλω στο μισό. Φεύγω και ξαναέρχομαι γιατί θέλω να βάλω μερικά ρούχα και το πάπλωμα να πληθεί, γιατί θα το κρύψω.
Δεν χρειαζόμαστε πια τόσο βαρύ πάπλωμα. Βέβαια, μην λέω πολλές κουβέντες, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση με το κρύο στη Ρόδο. Δεν κάνει κρύο σήμερα, είναι περίπου 17 βαθμοί, απλά έχει 7 μποφόρ. Καθαρίζω εδώ τα πράσα μου, γιατί θέλω αύριο να κάνω μάλλον πρασοσέλινο. Εγώ δεν βάζω πολύ σέλινο μέσα στο πρασοσέλινο. Αν θέλετε με ακούτε γιατί γίνεται πεντανόστιμο, θα βάλετε σελινόριζα και θα βάλετε μέσα και λίγο κουνουπίδι και θα δείτε ένα διαφορετικό πεντανόστιμο φαγητό, σας το υπόσχομαι. Σας το υπόσχομαι. Η σελινόριζα είναι πάρα πολύ νόστιμη και πολύ πιο ωραία από το καυτερό, έτσι, όχι καυτερό, πώς να το πω, ξέρετε, το σέλινο τέλος πάντων που έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Η σελινόριζα είναι πολύ πιο νόστιμη. Καθαρίζω εδώ και τα spring onions, γενικώς κάνω μια προετοιμασία για το αυριανό μου φαγητό, γιατί θέλω να τα έχω έτοιμα και να μην μου τρώνε πάρα πολύ χρόνο. Και αργότερα θα δείτε ότι θα καθαρίσω καρότα, τα οποία καρότα θα τα κόψω αφού βγάλω όλη τη φλούδα, τα κόβω σε λωρίδες και τα κάνω με το ξεφλουδιστήρι στυλ μακαρονάκι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό βραδινό. Τα καρότα ισορροπούν τις ορμόνες, είπαμε, ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια ότι είμαι 45 ετών, δεν τρέπουμε. Τα καρότα ισορροπούν τις ορμόνες, ειδικά προεμινόπαυσης, και είναι μια καλή τροφή να έχουμε στην διατροφή μας μετά τα 40 τα καρότα. Οπότε τα κόβω σαν μακαρονάκια στην ουσία, σαν σπαγκέτι. Και το βράδυ τους βάζω από πάνω chia seeds, ξυδάκι, λίγο λάδι και πυρουνίζω, λες και τρώω μακαρονάδα, αλλά είναι καρότα. Έτσι κι αλλιώς μου αρέσουν πάρα πολύ τα καρότα, είναι πάρα πάρα πολύ νόστιμα. Άδειασα τα ρεβίθια μου από την χύτρα, θα τα αφήσω να κρυώσουν. Λίγο τα καρότα μου με τη μεμβράνη του, τα βάζω στο ψυγείο να είναι έτοιμα. Πλένω τη χύτρα, θέλω να την πλένω αμέσως για να φεύγει από τη μέση, να μην έχω πάρα πολλά σκεύη πάνω στις εστίες μου. Και είναι κάτι που θέλω αμέσως να φεύγει από τα πόδια μου. Μετά θα κόψω ένα λεμονάκι, θα βάλω baking soda και λίγο ξύδι, αφού τελειώσαμε τα πλησίματα και τα λοιπά, για να τρίψω τον νερό χύτη μου. Βοηθάει να μην μαυρίσει έτσι πολύ το... να σκοτωθούν τα μικρόβια τέλος πάντων και να μην μαυρίζει και το ίνοξ τόσο συχνά. Φέρνω τα δύο μπουτάκια κοτοπουλάκι και τα αρτίζω. Πιπεράκι, αλατάκι και πάπρικα και λίγο σκόρδο, ξερό έτσι κρυμμένο, το μπαχαρικό το σκόρδο. Φοράμε γατάκι, κάνουμε μασαζάκι το κοτοπουλάκι και το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να έρθει η ώρα να ψηθούμε. Να ψηθούμε, ναι, να ψηθεί. Έτοιμα όλα, πήγε 11 η ώρα και ήταν η ώρα να κάνω το πρωινό μου, να φάω την πρωτεΐνη μου, οπότε έσπασα 3 αυγά και τα έκανα σκράπολ, τα οποία τα έβαλα μέσα σε μια τορτίγια και έκατσα 5 λεπτά να φάω. Συγχρόνως βράζω μακαρόνια και τη σάλτσα την κόκκινη, την ψεύτικη του παιδιού. Ήθελα μακαρόνια να φάει η μικρή. Ευτυχώς τελευταία έχει αρχίσει και μου δοκιμάζει πράγματα, έχει φάει και μπρόκολο και κουνουπίδι και παντζάρι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μέχρι τώρα έτρωγε μόνο καρότα από λαχανικά, αλλά τουλάχιστον μου τρώει φρούτα. Με τα λαχανικά είμαστε λίγο τσακωμένοι, αλλά έχει αρχίσει. Έτοιμα το μακαρονάκι μου, εγώ τα καίω με ελαιόλαδο, αρέσει έτσι στη μικρή, σε όλους μας αρέσει. Εγώ δεν είμαι φαν των μακαρονιών ιδιαίτερα, ο Νίκος και η μικρή είναι τρελή για μακαρονάδες. Εμένα δεν με καίει, ξαναλέω, ιδιαίτερα. Και συνεχίζω, βάζω εδώ τα βουλάκια μου να κάτσουμε να φάμε σαν άνθρωποι το πρωινό μας και θα περιμένω αργότερα να πάει 5 η ώρα για να μπορέσω να φάω το δεύτερο γεύμα της ημέρας. Τρώω 2 γεύματα την ημέρα και ένα σμούθι. Μετά συνεχίζουμε να μαζέψω ό,τι ψίχουλα κάναμε χτες, ό,τι βλακεία έχει ρίξει η μικρή
κάτω, οπότε βάλαμε και ηλεκτρική και μετά πήγαμε να σιδερώσουμε τα ρουχαλάκια. Οπότε κάθομαι καθιστή στο κρεβάτι μου και σιδερώνω τα ρουχαλάκια. Λοιπόν, παιδιά, έγινα μους και με ακούμπησα το βρεγμένο πάπλωμα πάνω μου. Sorry, δεν με βλέπετε. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Εγώ βάζω τώρα τα ρούχα στη θέση του, στις μικρής μου. Και θα πάω 1:10 που σχολάει. Έχω αφήσει το αυτοκίνητο εκεί για να την πάρω. Οπότε, σαν να μου λείπουν παντελόνια εδώ. Σαν να χάνονται πράγματα. Σιγά σιγά μου φαίνεται εδώ μέσα. Τώρα αυτό το παντελονάκι είχε άλλο σετάκι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, anyway. Τις έχω χωρισμένα ποια είναι σετάκια και ποια δεν είναι σετάκια στα συρτάρια της. Και ποια είναι μεμονωμένα. Η μικρή ψήλωσε πολύ. Μάλλον θα πάμε να ψωνίσουμε. Νομίζω ότι χρειάζομαι ύπνο, παιδιά. Το αισθάνομαι ότι έχω κουρασμένο πρόσωπο, γιατί οι πονοκεφάλοι δεν με αφήνουν το βράδυ, ειλικρινά. Νιώθω τέτοια πίεση εδώ που παρακαλάω να ανοίξει η μύτη μου ώρες-ώρες. Λοιπόν, και τι έλεγα, ναι, θα πάμε κάποια στιγμή να τις ψωνίσουμε, γιατί τα παντελονάκια της τις έχουν κοντίνει. Ευτυχώς έχω φίλη που μπορεί να πάρει του παιδιού τα ρούχα άλλο παιδάκι. Γιατί είναι αμαρτία, είναι μεγάλη αμαρτία να πετιούνται τα ρούχα, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα να χαρίσω τα ρουχαλάκια. Να βοηθάμε και κανέναν άνθρωπο. Κανένα πρόβλημα να το κάνετε, γιατί είναι αμαρτία. Συνήθως έκανα με την κουμπάρα μου τη Γεωργία ανταλλαγές. Ανταλλαγές, λέει, ναι, δύναμη μία στην άλλη. Γιατί και τις Γεωργίας σας φέρνουν πράγματα που ενίοτε δεν κάνουν στην Αλεξάνδρα, οπότε τα δίνει σε μένα. Θα τακτοποιήσω λίγο τα κουτανάκια. Η Αλεξάνδρα ψήλωσε και αυτή πολύ. Εμένα η Σοφία έχει μακριά πόδια. Λόγω μπαλέτου. Έχει μακριά πόδια και ενώ μας κάνουν, ας πούμε, τα από πάνω. Της αγόρασα ρούχα το Δεκέμβριο και ήδη είμαστε στον Αστράγαλο. Και θέλει ένα ξεσκαρτάρισμα τα παντελόνια της για να τα δώσω, να σημειώσω τι θέλουμε να ψωνίσουμε και τι όχι. Ναι, πάντα σημειώνω, παιδιά, τι χρειάζεται το παιδί και τι όχι. Για να πάρουμε 2-3 σετ και πάλι, γιατί δεν έχει νόημα να τις ψωνίζεις πάρα πολλά. Ακόμα και πράγματα που τις φέρανε στα γενέθλιά της, ξαναλέω, το Δεκέμβριο, ήδη δεν τις κάνουνε. Ήδη δεν τις κάνουνε, παιδιά, καλά να είναι, τα παιδάκια όλα του κόσμου και να μεγαλώνουνε και να ψηλώνουνε. Πιτζαμούλες. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 1:05. Φεύγω σιγά σιγά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, η μαμαντίστικη ζωή γενικότερα πώς πάει. Και φεύγω. Πάω να φέρω το παιδί. Εννοείται ότι τα σκουπίδια γράφουν πάντα το όνομά μου, παραλίγο να πέσω να σκοτωθώ. Παρόλο που μείναμε οι τρεις μας, τις προάλλες, παιδιά, είχα εκεί τη σακούλα, εκεί πέρα ακριβώς, στη μέση, και απλά την προσπέρασε. Ναι, άντρες, τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία, γυναικείος και αντρικός πληθυσμός. Λοιπόν, φεύγω, πάω να πετάξω σκουπιδάκια, όπως είπαμε, που γράφουν το όνομά μου. Ω, φυσάει του σκοτωμού όμως, του σκοτωμού, παιδιά, φυσάει. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω τη γυμναστική μου με την μπάλα πιλάτες. Δεν τρώω, γιατί έφαγα περίπου, τι ώρα ήταν, 11, τα scrambled eggs με την τορτίγια μου, οπότε εγώ θα ξαναφάω κατά τις 5. Μπορεί ενδιάμεσα να πιω ένα καφέ. Ή πριν τις 5 ή μετά τις 5, θα δω, ανάλογα αν θέλω μετά το φαγητό. Έχει μικρή μπαλέτο,
Αν δεν είναι ο καιρός τόσο χάλια και πάμε στο μπαλέτο, θα πάρω καφέ από την καφετέρια εκεί δίπλα, το Μικέλ που καθόμαστε. Δεν μπορώ τώρα να σας γυρίσω τη γυμναστική μου, γιατί βλέπω το πρόγραμμα στο κινητό, δεν το έχω αποστηθισμένο. Σας το έχω σε προηγούμενο βίντεο στο κουτί της περιγραφής το link από κάτω. Η συγκεκριμένη γυμνάστρια και το συγκεκριμένο πρόγραμμα εμένα με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ. Και να ξέρετε ότι δεν γίνονται όλα αυτόματα, θέλει προσπάθεια, όπως και με το skincare, θέλει προσπάθεια, πειθαρχία και συνοχή, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάω να κάνω την γυμναστικούλα μου, τους κοιλιακούς μου και τις ασκήσεις για τη μεσούλα. Εδώ είναι έτοιμα τα ρεβίθια μου. Έχω κόψει μέσα αγκουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, το φιλέ, το κοτόπουλο που μου είχε περισσέψει από εχθές που είχα μαγειρέψει για μας. Βλέπετε δίπλα ότι πίνω και το σμούθι μου και λίγη φέτα στη σαλάτα. Και τώρα θα περιμένω τον καλό μου να έρθει να φάμε. Κλείσαμε το 8ωρο σε ορθοστασία, η ώρα είναι 3 και 10 και θα κάτσω τώρα να σας μοντάρω αυτό το βίντεο που τραβάμε τώρα ή θα δω λίγο MasterChef εδώ στο δωμάτιό μου, γιατί το άφησα χτες μισό. Μόνο MasterChef παρακολουθώ γενικώς στην τηλεόραση και μου έχουν προτείνει και σειρές, τις οποίες δεν έχω αξιωθεί ακόμα να δω. Η Γεωργία μου πρότεινε να δω το Famagusta. Η μαμά μου πρότεινε να δω το Σέρες και το Σώσε με. Δεν έχω καταφέρει να δω τίποτα. Πιο πολύ μου αρέσουν οι ξένες σειρές σε μένα, οπότε δεν καίγομαι κιόλας, ας πούμε, να τις δω. Ανυπομονώ για τη Wednesday, να έρθει επιτέλους ο καινούριος κύκλος. Και ανυπομονώ και για τον Iron Man, τον οποίο αναστήσανε. Και ανυπομονώ πάρα πολύ για το καινούριο Iron Man. Λοιπόν, ναι, είπαμε, είμαι τέτοια. Ωραία, πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Τελειώνω και το σμούθι μου, είναι εδώ πέρα. Σε λίγο ο καλός μου θα σχολάσει, αλλά έχει να πάει μέχρι τη μαμά του να την βοηθήσει με κάτι. Οπότε μου έμεινε μόνο να το ψήσω το κοτοπουλάκι. Και κατά τις 4 θα κάτσω να διαβάσω τη μικρούλα τα λίγα μαθήματα που έχει. Δεν έχουν πολλά γιατί παρακολουθήσανε το πλανητάριο σήμερα. Οπότε, all good. Λοιπόν, σπικάκια μου, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, οπότε θα κλείσω το βιντεάκι εδώ. Η μικρή συνεχίζει με τη μελέτη της, κάναμε τις αντιγραφές μας, έχουμε αγγλικά και ιστορία, οπότε τώρα συνεχίζει την μελέτη και θα σας χαιρετήσω εδώ πέρα. Ελπίζω να σας κράτησα παρέα, κουράγιο νοικοκυρές μου. Είναι κούραση, το ξέρω, το σπίτι είναι πιο πολύ κούραση. Και ζω και τις δύο πλευρές, ξαναλέω, γιατί δουλεύω τα καλοκαίρια, οπότε ζω και τις δύο πλευρές, και την πλευρά του σπιτιού και το εργαζόμενη μητέρα και νοικοκυρά και το σκέτο νοικοκυρά. Λοιπόν, καλά να είμαστε, να έχουμε υγεία και να φροντίζουμε τις οικογένειές μας. Αν σου αρέσει το περιεχόμενο που εγώ δημιουργώ, περιμένω τα like σου, περιμένω τα σχόλιά σου, περιμένω την εγγραφούλα στο κανάλι μου, το οποίο είναι μη χορηγούμενο, και χτύπα και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις όποτε εγώ ανεβάζω κάποιο καινούριο περιεχόμενο. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, να μην ξεχνάς να εξωτερικεύεις τη λάμψη που κρύβεις μέσα σου και να φοράς το αντιλιακό σου. Φιλιά πολλά! Bye!